Στη δημοσκόπηση τη ΚΑΠΑ Research για το βήμα τη Κυριακή, η διαφορά των δύο κομμάτων πέφτει στι 2,8 μονάδε έναντι 3,6 στην προηγούμενη μέτρηση. 3,6 μονάδε είναι η διαφορά στη δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ για το πρώτο θέμα έναντι 4,8 στην προηγούμενη μέτρηση, ενώ στη δημοσκόπηση των παραπολιτικών ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται τη Νέα Δημοκρατία με 3,1%. Ενώ στην προηγούμενη μέτρηση η διαφορά εντοπιζόταν στι 4,5 μονάδε. Στην τέταρτη δημοσκόπηση τη εταιρεία Προράτα για το παρόν, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων εντοπίζεται στι 7 μονάδε Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία από την προηγούμενη μέτρηση. Στην ερώτηση ποιο είναι ο ή πιο αξιόπιστο πρωθυπουργό, ο Αντώνη Αμαρά προηγείται με διαφορά 11,6% στη δημοσκόπηση τη Kappa Research, με 12 μονάδε στη δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ και με 14 μονάδε στη δημοσκόπηση τη Μέτρων Ανάλυση. Στην ερώτηση ποιο θα θέλατε να συζητήσει το κούρεμα του χρέου στη δημοσκόπηση τη Προράτα, το 38% των ερωτηθέντων απαντά ο Αλέξη Τσίπρας, και το 34% ο Αντώνη Αμαρά. Εάν η Ελλάδα βρεθεί λοιπόν στο Brexit, εάν η Ελλάδα βρεθεί στην ανάγκη, στην πίεση να βγει από το, από το ευρώ, η πείνα και η φτώχεια που θα θέσει αυτή η χώρα δεν θα έχει προηγούμενο. Θα την έχουμε ζήσει μόνο μετά την μικρασιατική καταστροφή. Άρα λοιπόν το να λέμε με τόση ευκολία στο κύριο Ξιδάκη. Ε, άμα έγινε, έγινε. Δεν υπάρχει τίποτα. σας παρακαλώ τώρα. Το η σπέκουλα έχει κάποιο όριο. Στα μικρότερα κόμματα το ποτάμι συγκεντρώνει ποσοστά από 4,1 ως 6,8% στις τέσσερις δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ από 4,3 ως 6,7, η Χρυσή Αυγή από 4,1 ως 5,9, το ΚΚΕ από 4,1 ως 5,8, ενώ οι ανεξάρτητοι Έλληνες από 2,5 ως 2,9%, κάτω δηλαδή από το όριο εισόδου στην επόμενη Βουλή. Πάντως 6 στους 10 πολίτες απαντούν στη δημοσκόπηση του βήματος ότι θεωρούν αρνητική εξέλιξη την αδυναμία εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή και τις πρόορες εκλογές, ενώ θετικά αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο το 36% των ερωτηθέντων. Στις άλλες δύο μετρήσεις, το 54% των ερωτηθέντων θέλει εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, ενώ 4 στους 10 περίπου ζητούν πρόορη προσφυγή στι κάλπε. Ο Σταύρος Δήμας, μιλώντας στο Έθνος Κυριακής, ζητά από τα πολιτικά κόμματα συνένεση. Οι πολιτικές δυνάμεις έχουν υποχρέωση να βρουν ένα μίνιμουμ συνένεσης, διότι οι κερί δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια των αντιπαραθέσεων. Στη δημοσκόπηση εταιρείας Προράτα, οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 39% ότι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να εκλεγεί από την παρούσα Βουλή και η κυβέρνηση Σαμαρά να συνεχίσει. Το 38% ζητά να εκλεγεί από την επόμενη Βουλή μετά από εκλογές, ενώ το 16% ζητά να εκλεγεί από την παρούσα Βουλή αφού συμφωνηθούν όμως πρώτα εθνικές εκλογές.